Buckingham του Ελληνικού Θεάτρου. Βέβαια. Πιο κάτω από εσάς είναι το κοροϊδάκι της Πριγκιπίσης. Πιο πάνω θα είναι, νομίζω, η Μαρκισία του Φόσκολου. Ναι. Θα, και η Δούκισσα, νομίζω, θα τραγουδήσει κάπου εκεί γύρω. Έτσι. Οπότε είστε σε γαλαζοαίματη η περιοχή. Ναι. Ναι. Πάντως δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εύχομαι στο Ράτι και Πιπέρι να έχει καλή τύχη. Πάλι πίνεις καφέ. Πάλι πίνεις καφέ, σου έχει μείνει τύχη τελικά. Συνέχεια από το θέατρο, συνέχεια αυτό κάνω. Ναι, εσένα κάνω με τον καφέ στο κεφάλι. Ναι. Σου εύχομαι καλή τύχη σε σένα, στον Γιώργο Πάντα, στη Μάρθα Καραγιάννη, σε όλους τον Κρόνι Ξαρχάκο, σε όλους όσους συμμετέχουν. Σε όλους τους συνεργάτες που έλαβαν μέρος στο θέατρο στην παράστασή μας αυτή. Ναι, εύχομαι. Που είναι μια πολύ επιτυχημένη παράσταση. Θα πάμε πολύ καλά, ελπίζω. Εύχομαι καλή τύχη στη μάχη σας με τους γαλαζοαίματους αντιπάλους σας. Πολύ μεγάλη καρδιά. Ευχαριστώ. Αυτά με το Αλάτι και Πιπέρι που έγινε επιθεώρηση και περνάμε τώρα σε μια άλλη εκπομπή της τηλεοράσεως που έγινε ποιητική συλλογή. Είναι μια συλλογή την οποία έχω μπροστά μου. Ο τίτλος της είναι Αργά την Κυριακή. Θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα. Και ένα από τα ποίηματα τα οποία υπάρχουν μέσα στη συλλογή αυτή είναι Ο Στεμούλης Ολοχίας. Στιχουργός Πυθαγόρας, συνθέτης Γιώργος Κατσαρός, τραγουδιστής Γιάννης Καλατζής. Τελικά εσείς οι τρεις έχετε γίνει η τριπλέτα της επιτυχίας. Μόνο που αντί να παίζετε στο. Την πεντάδα παίζετε στο πεντάγραμμο. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά σας. Το Wembley πάντως είναι μπροστά σας. Πες μου, Πυθαγόρα, πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει αυτή η συλλογή η οποία. Ελπίζω κατά το φθινόπωρο, δηλαδή Αύγουστο ή Σεπτέμβρη ή Οκτώβριο. Αργά το καλοκαίρι ή νωρίς το φθινόπωρο. Είναι νωρίς το φθινόπωρο. Πάντως είναι ευχάριστο σε συμπέρασμα ότι ακόμα και η ποίηση επηρεάζεται σε ένα σημείο την τηλεόραση. Φαντάζομαι τον Σταμούλη το Λοχία τον εμπνεύστηκε από τη μάχη ή όχι. Όχι. Αυτό είναι μια ιστορία, είναι ένα περιστατικό, τυχαίο, αλλά συγκλονιστικό. Ναι. Στο Μαρούσι που μένω, περνούσα από την πλατεία μια μέρα, όπου είδα ξαφνικά έναν άνθρωπο να σωριάζεται στην πλατεία, μεγάλο σε ηλικία, και να τρέχουν οι άνθρωποι να τον βοηθήσουν. Ναι. Τον σηκώσαμε, είδαμε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάθει κάποια εμβολή. Ειδοποιήσαμε το 100, ήρθε το 100, ο άνθρωπος όρθωσε το αναστημά του, γυραλαίος, ψηλός, εύσωμος. Τι ήταν αυτός? Δεν τον ήξερα. Έμαθα ότι ήταν απόστρατος στρατηγός. Ναι. Ο άνθρωπος σηκώθηκε, πονούσε, αυτό φαινόταν από τις συσπάσεις του προσώπου του, πονούσε, και όταν οι χωροφύλακες προσπάθησαν και εμείς να τον βοηθήσουμε, μας απόθησε, όρθωσε το σώμα του και λέει πάμε. Δεν σας άφησε? Όχι. Και κατευθύνθη μόνος του στο 100 που μπήκε μέσα να πάρει να του δοθεί η περίθαλψη. Έχεις δίκιο, Πυθαγόρα, ήταν πολύ ωραία στιγμή και μπορούμε να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή ο στρατηγός είπε το δεύτερο του όχι. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν πάμε. η παρακμή του ανθρώπου, αλλά και η θέληση και ο ορισμός του. Και η νίκη του συγχρόνου. Ακριβώς. Γιατί τοποθέτησε στο Στεμούλη στην εφηλοχία όμως? Είναι ο τόπος της καταγωγής μου σχεδόν. Και έζησα τον καιρό του πολέμου πάνω κάπου εκεί. Μικρός βέβαια τότε. Και σου έμεινε. Και μου έμεινε ακριβώς. Σου πήρε πολύ καιρό να τον γράψεις, Γιώργο, τον Σταμούλη? Όχι. Μπορώ να πω ότι κάναμε μία ώρα με τον Πυθαγόρα για το τραγούδι αυτό να γράψουμε. Μία ώρα στίχη και μουσική. Μία ώρα στίχη και μουσική, αλλά μετά βέβαια το. Το δουλέψαμε και αλλάξαμε ορισμένα. Πάντως είναι λίγο. Είναι ρεκόρ. Έχουμε κάνει και λιγότερο. Έχετε κάνει και λιγότερο. Δηλαδή. Κυρία Γιώργη, αναγράφτηκε σαν μουσική, γιατί μου είχε δώσει το στίχο Πυθαγόρας, όχι περισσότερο από 5 λεπτά. Δεν είναι υπερβολή, αλλά είναι γεγονός. Ο Επιπόλαιος? Ο Επιπόλαιος και αυτός εκεί περίπου στα 5-6 λεπτά. Τελικά, Γιώργο, είσαι πολύ πονηρός και καθόλου Επιπόλαιος, μου φαίνεται. Συν το ταλέντο το οποίο υπάρχει οπωσδήποτε. Τι είπε ο Καλατζής όταν το πρωτάκουσε? Σ' άρεσε, Γιάννη? Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σ' άρεσε. Πάρα πολύ. Είπες ότι αυτό είναι σουξέ. Οπωσδήποτε. Αυτό το έχεις πει και εσύ όμως, φαίνεται. Ναι, το είχα πει και εγώ, ναι. Ο πρώτος. Το πρωτάκουσε. Είπες ότι πιστεύω ότι μετά την κυρία Γιώργη θα παρουσιάσω την εκπομπή και το Σταμούλη. Γιώργο, τώρα μπορώ να σου ξημερωθώ κάτι. Όσες φορές έχω πει το τραγούδι αυτό θα γίνει σουξέ, δεν γίνεται ποτέ σουξέ. Είναι η πρώτη φορά, σου δίνω το λόγο μου, είναι η πρώτη φορά που είπα αυτό θα γίνει σουξέ, ακούγοντας για πρώτη φορά ένα τραγούδι, και έγινε σουξέ. Ξέρεις, και ήμουν έτοιμος να έρχομαι να σου πω το τραγούδι μου τραγούδια. Όχι, χαίρομαι πραγματικά, γιατί
Για πρώτη φορά επαληθεύτηκαν οι προφητείες μου στο Σταμούλη, γιατί πραγματικά είναι ωραίο τραγούδι. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να δούμε και να ακούσουμε μία ακόμα έφαδο του Σταμούλη του Λοχία, εάν βεβαίως τα 218 όργανα της ορχήστρας μας είναι εις θέση μάχης. Έτοιμα, αβάντι. Αμφιλοχία, το Σταμούλι το Λοχία, παλιό μουσικό λεμιστή, με το κεφάλι του σταχτή, με το κεφάλι του σταχτή. Κάποτε στο Τεπελένι, 20 χρόνια παιδιά, με μια ματωμένη χλένη τρέχαμε για λευτεριά. Τώρα σ' αυτή την ηλικία πίνουμε αμύλητη κράση. Πώς καταντήσαμε Λοχία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Πώς καταντήσαμε Λοχία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Με Λοχία, κοίτα τη φωτογραφία. Ο πιο ανοιχτός εχθρός είναι Λοχία ο καιρός. Είναι Λοχία ο καιρός. Κάποτε στο Τεπελένι, 20 χρόνια παιδιά, με μια ματωμένη κλαίνη. Τρέχαμε για λευτεριά. Τώρα σ' αυτή την ηλικία πίνουμε αμύλητη κράση. Πώς καταντήσαμε Λοχία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Πώς καταντήσαμε Λοχία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Μπράβο, Γιαννάκη. Πυθαγόρα, έχω μία απορία. Το όνομά σου είναι Πυθαγόρας πραγματικά? Το μικρό μου, ναι. Το μικρό σου. Το μικρό μου. Ναι. Ξεφνιάζει πάντως, ε. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το διατήρησα και ναι, απέλειψα τελείως το Παπασταματίου που λέγω. Που είναι το επώνυμό σου. Ναι. Είναι για να κάνει εντύπωση. Είναι μαθηματικό όνομα. Το μαθηματικό που είπατε. Ναι. Μου λέει κάποιος συνθέτης μια φορά, λέει, εγώ μειώνομαι όταν συνεκπέμπομαι μαζί σου. Α, ναι. Του λέω γιατί. Γιατί το δικό σου όνομα είναι στρογγυλό, μου λέει. Το δικό μου δεν φαίνεται, χάνεται. Στρογγυλό. Στρογγυλό. Εγώ το βρίσκω τετράγωνο μάλλον και τις υποτινούσεις θα έλεγα. Ακριβώς. Δεν μου λες, εκείνο το τραγούδι που λέει 6 και 5, 11, 7 και 3, ναι, 10. Δικό σου είναι? Όχι, όχι. Δεν ασχολούμαι με θεματικά. Να, μην αφήνεις άλλους να μπαίνουν στα χωράφια σου όμως. Αν και θα μου πεις βεβαίως ότι ο Σταμούλης ο Λοχίας, ο οποίος επούλησε 80.000 δίσκους, σημαίνει ότι. Μαθηματικό είναι εντάξει. Ναι, και ότι η αριθμή είναι με το μέρος. Βέβαια, όπως είναι με το μέρος και με το μέρος το δικό σου και με τον Γιώργο Κατζαρό και με τον Γιάννη Καλατζή. Θα κάνουμε ένα μικρό intermezzo και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Thank you.
Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος γιατί σήμερα στην εκπομπή φιλοξενούμε ένα πρόσωπο το οποίο, ένα καλό φίλο που τον βλέπετε σπάνια στην ελληνική τηλεόραση. Τόσο σπάνια που ο καημένος κινδυνεύει να ξεχαστεί. Είναι ο Μπίνκο Μαστοράκης, με τον οποίο μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή της καριέρας μας και τελευταίως μας συνδέει μια είδηση, η είδηση σε αυτή. Που είναι είδηση, δεν τη βλέπω την είδηση, είναι είδηση αυτή ακριβώς. Όπως βλέπετε, το αλάτι και πιπέρι όπως έγινε επιθεώρηση, έτσι και το Μπίνκο θα γίνει κωμωδία που θα ανεβαστεί το χειμώνα στο θέατρο Ακάδημος, νομίζω, Νίκο. Ακάδημος. Ναι. Οπότε είσαι ο πρώτος ακαδημαϊκός που φιλοξενούμε στην εκπομπή αυτή. Ελπίζω να είμαι ο τελευταίος του είδους. Θα είσαι και ένας από τους συγγραφείς του έργου. Περίπου, ναι. Ναι, περίπου. Πολλά περίπου μαζί. Δεν θέλω να είμαι αδιάκριτος, αλλά περίπου ποια θα είναι η υπόθεση. Περίπου κι άλλο. Ναι, ναι. Γιατί σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η υπόθεση του έργου? Γιατί με το απλό κοινό και πάντα ενδιαφέρεται το απλό κοινό για μια υπόθεση, Νίκο. Ωραία, θα σου δώσω. Θες να σου δώσω τα πληρωματικά σε αυτό το πρόγραμμα του Συνοικιακού Κινηματογράφου. Ακριβώς, ναι. Είναι η ιστορία μιας λαϊκής πολυκατοικίας που δεν έχει τηλεόραση. Στο βεβαίως ίσως να μην είναι λιγάκι. Πώς είναι η λαϊκή πολυκατοικία? Όλες οι λαϊκές πολυκατοικίες έχουν τηλεόραση. Μα αυτό λέω. Μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό, αλλά τέλος πάντων μας χρειάζεται για το μύθο. Που η θηρορός του, Μπέτι Μασονά, κάνει προσπάθειες να πείσει τους ενίκους να αγοράσουν μια τηλεόραση για να βλέπουν μπίνγκο. Σκέφτομαι τώρα αυτή τη στιγμή ακριβώς ότι αν είσαι καλό παιδί απόψε και δεν με καρφώσεις καθόλου, θα λέει να δούνε και λίγο αλάτι και πιπέρι. Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι σήμερα θα χάσω μια λαϊκή πολυκατοικία. πολύ φοβάμαι ότι σήμερα τελειώνει μια φιλία 12 ετών, Φρέντ. Είναι το πρώτο θεατρικό έργο, το πρώτο θεατρικό έργο που γράφεις, γιατί νομίζω ότι κάποτε άλλο είχες και ένα άλλο στα σκαριά. Είναι το πρώτο θεατρικό έργο που κατορθώνει ίσως, εάν τελικά όλα ευοδοθούν, να φτάσει μέχρι θέατρο. Είχα κάποτε στα σκαριά, μια κωμωδία που την είχα γράψει μέσα σε τρεις νύχτες, είχα γράψει τις δύο πράξεις. Ναι. Τελευταία πράξη δεν γράφει ποτέ. Ήταν ίσως και η ευτυχέστερη του έργου. Για θυμίσουν τον τίτλο. Δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι λιγάκι μικρός και μου διαφεύγει. Ήταν σλόγγαν που λένε. Μαμά, μαμά, φτωχή μου μαμά, η Ούρσουλα έβγαλε το σύρμα από τα δόντια και εγώ έγινα αεροπειρατής. Ήταν η μόδα των νεαρών που εξέπεμπαν με πειρατικούς ραδιοσταθμούς τότε. Αυτό ήταν ο τίτλος. Αυτή ήταν υπόθεση, Φρέντι. Ήταν υπόθεση και ο τίτλος. Ναι, βέβαια. Δεν ανέβηκε το έργο όμως. Δεν ανέβηκε και με τέτοιο τίτλο πώς να ανέβηκε. Ήταν οικονομικό το πρόβλημα, καθαρά νομίζω. Γιατί δεν είχε λεφτά ο θεατρόνος να πληρώσει το νέον. Το νέον. Μα εκεί ήταν που διαφωνήσατε. Τα φωτεινά γράμματα. Μου είπε ότι αν βάλω όλο αυτό το τίτλο, το δικό σου όνομα αποκλείεται να το βάλω. Διάλεξες τον μπίνκο τώρα, πήρα κάψει 5 κιλοβάτ, 7 κιλοβάτ, 10 κιλοβάτ. Όχι, δεν μπορεί να κάψει το θεατρόνι. Το πολύ πολύ. Δεν το πιστεύω αυτό, με συγχωρείς πάρα πολύ. Πες μου, εκτός από τον μπίνκο και εκτός από την Ούρσουλα, μαμά, μαμά κλπ. Έχεις κάνει και άλλα βήματα έτσι συγγραφικά? Περίεργα πώς, αλλά ναι, έχω κάνει. Συγκεκριμένα έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου. Ναι. Δηλαδή, μάλλον δεν την ξεκίνησα. Μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής μου ήταν όταν το περιοδικό στο οποίο δούλευα με πολύ μικρή αμοιβή, γιατί ήταν μικρή και η ηλικία μου και μικρή και η πείρα μου στη δημοσιογραφία, ανακάλυψε με φρίκι ότι δεν είχε μυθιστορήματα φρίκης. Ήταν τότε της μόδας οι Δράκουλες, ο Μπραμ Στόκερ. Ο Μπραμ Στόκερ ήταν ο πατήρ πνευματικός του Δράκουλα. Ναι. Είχαν τελειώσει λοιπόν τα μυθιστορήματα που είχε πληρώσει με δικαιώματα. Ναι. Το περιοδικό και είχαν αποφασίσει όλοι να δημιουργήσουν ένα Δράκουλα. Με ρώτησαν, είσαι για Δράκουλα? Είπα, είμαι για Δράκουλα. Ήσουν για Δράκουλα. Ενδιαφέρει τις ηλικίες. Και άρχισα ως Μπραμ Στόκερ πλέον να γράφω. Εσύ ήσουν Μπραμ Στόκερ. Εγώ ήμουν ένας από τους Μπραμ Στόκερ. Γιατί από εκεί και πέρα με ακολούθησαν και πολλοί Εγγλέζοι, αν βλέπεις τελευταία ταινία. Σελεμήθηκα. Ναι. Έγραψα μια σειρά από μυθιστορήματα σε στυλ Δράκουλα. Έκανα τον Δράκουλα τέλειο τουρίστα. Πήγαινε παντού. Ήταν ένας Πέτρος που πάει παντού. Τελικά ο Δράκουλας ήρθε και στην Αθήνα. Ήρθε στον Πειραιά συγκεκριμένα. Δεν είχα τίποτα να δει τον κύριο Σκυλίτση. Δεν υπήρχε τότε βάλει στον Πειραιά ο κύριο Σκυλίτση και δράκωσε και μία.